Ένα έργο βαλτωμένο με ποσοστό πιστοποιημένου δικτύου μόλις 18% παρέλαβε ως Υπουργός Υποδομών, ανέφερε ο Κώστας Καραμαλής μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η οποία συνεδρίασε με αντικείμενο την εθνική τραγωδία στα Τέμπη. Ο βαθμός υλοποίησης της περιβόητης σύμβασης 717 ήταν το αντικείμενο της ολομέτωπης σύγκρουσης Καραμαλή Γεραπετρίτη με τον Χρήστο Σπίρτζη. Οφείλουμε λοιπόν να απαντήσουμε, και εγώ θα μου επιτρέψετε αυτό να κάνω σήμερα εδώ, στις ανακρίβειες και στα ψεύδη. Ο παραιτηθής Υπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι τη διετία 2017-2019 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε απολύτως τίποτα για την πορεία εκτέλεσης του έργου, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει προχωρήσει σε ποσοστό 70%. Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι το έργο της τηλεδιοίκησης στο σταθμό της Λάρισας είχε παραδοθεί από τον Νοέμβριο του 2022 και λειτουργούσε κανονικά έως και περίπου μία ώρα πριν από την τραγωδία. Χρησιμοποιήθηκε ως και τις 22 και 12 τη νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου. Δηλαδή ήταν σε λειτουργία. Αυτό καταγράφεται στο λεγόμενο μαύρο κουτί του συστήματος. Επαναχρησιμοποιήθηκε δοκιμαστικά τις πρωινές ώρες της 1ης Μαρτίου μετά το δυστύχημα και εδώ φαίνεται ότι λειτουργούσε κανονικά. Άκρος αντίθετη η τοποθέτηση Σπίρτζη με τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ να υποστηρίζει ότι στο σταθμό της Λάρισας δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση από το 2019 όταν είχε σημειωθεί και πυρκαγιά στο συγκεκριμένο χώρο. Για την επίμαχη σύμβαση ανέφερε ότι ήταν κακή και λυπής, με συνέπεια ο ανάδοχος να μην μπορεί να την υλοποιήσει, γι' αυτό και αναγκαστικά έγινε νέα συμπληρωματική που δεν πρόλαβε να υπογραφεί από τον ίδιο εξαιτίας των εκλογών που προκηρύχθηκαν. Ο Χρήστος Σπίρτζης ανεβάζει το ποσοστό υλοποίησης της σύμβασης στο 72%, με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για ψέμα, αναφέροντας πως είχε υλοποιηθεί το 33%, ενώ πιστοποίηση για να μπορέσει να τεθεί σε χρήση είχε λάβει το 18% του δικτύου. Σεπτέμβριο του 18 είναι 68%. Έχουμε έγγραφο της κοινοπραξίας των εργολητών που ζητάνε απομείωση των εγγυητικών τους στο 72%, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να μην έχουν υλοποιήσει το έργο όταν ζητάνε αυτή την απομείωση. Δεν μπορεί. Στους κανόνες των δημοσίων έργων δεν μπορεί, κύριε Γεραπετρίτη, θα με συγχωρέσετε. Τουλάχιστον αν το κάνει κάποια υπηρεσία είναι για να πάνε φυλακή. Υπάρχει το έγγραφο του 23 που λέει ότι το ποσοστό υλοποίησης της αρχικής σύμβασης, σας λέω έτσι, της αρχικής, όχι της συμπληρωματικής, που υπογράφτηκε το Μάιο του 21, της αρχικής σύμβασης, είναι στο 77%. Έγγραφα που δείχνουν ότι το σύστημα τηλεδιοίκησης λειτουργούσε στο σταθμό της Λάρισας τη νύχτα της τραγωδίας, κατέθεσε στην Επιτροπή ο Υπηρεσιακός Υπουργός Υποδομών κ. Γεραπετρίτης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία του δρομολογίου που προηγήθηκε στις 10 και 12 λεπτά, εξηγώντας ότι ο σταθμάρχης απενεργοποίησε το σύστημα επιλέγοντας να κάνει χειροκίνητα τη δρομολόγηση της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Πέρα από κάθε αμφιβολία, το κρίσιμο εκείνο βράδυ λειτουργούσε απολύτως το τοπικό σύστημα και θα όφιλε να είχε γίνει η αυτόματη χάραξη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που είχε διατελέσει για 18 μήνες Υπουργός Υποδομών στην κυβέρνηση Σαμαρά, ανέφερε ότι η σύμβαση υπεγράφει επί των ημερών του το 2014 με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 2 έτη. Όμως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε δεν την υλοποίησε ποτέ. Ανέλαβε η νέα κυβέρνηση για να υλοποιήσει εντός του συμβατικού χρόνου, δηλαδή 2 χρόνια μετά, τέλος περίπου του 2016, τη σύμβαση αυτή.